Ψατε, αλλά για άσχημο, η αφορμή για να βγείτε στον αέρα και να μιλήσουμε και πάλι μας δίνει χαρά το ότι είστε, αλλά η αφορμή είναι άσχημη. Να μιλήσουμε για τα ευχάριστα ποτέ. Ακριβώς. Μιλήσαμε για τα ευχάριστα την προηγούμενη εβδομάδα, τώρα ήρθε η ώρα για τα δυσάρεστα. Αλλά προσέξτε τώρα, ήταν μέσα σε όλα αυτά που είχατε αναφέρει την περασμένη φορά, δηλαδή ότι έχω να ασχοληθώ με αυτό, με εκείνο, με τ' άλλο. Μέσα σε όλα αυτά είναι πάντα και το ενδεχόμενο των πλημμυρών που εκεί στα Δίκελα δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά. Κοιτάξτε, πράγματι μια μπόρα μιας ώρας μόνο στην Πενσού, γιατί τα νερά αυτά τα οποία κατέβηκαν, πέρασαν μέσα από τα ρέματα, ήταν στην ορεινή περιοχή. Στην Αλεξανδρούπολη και στη Χιλή και στον, δεν έβρεξε τόσο πολύ. Άρα πάνω στον ορεινό όγκο όμως έβρεξε πάρα πολύ, με αποτέλεσμα τώρα όπως είναι όλα καμένα, όπως είναι καθαρά τα ρέματα, καταλαβαίνετε, κατέβηκε ένας όγκος νερών, τι να σου πω, δεν μπορούσα να το διανοηθώ, άκουγα όταν έλαβα ότι εδώ πέρα γίνονται πλημμύρες, κατεβάζουν και δεν το πίστευα. Χθες όμως τα είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Πραγματικά δηλαδή περνούσε το νερό πάνω από τη γέφυρα 2 μέτρα ύψους. Το καταλαβαίνετε. Ήταν τρομακτικό. Το καλό όμως ποιο είναι? Ότι δεν έγιναν πάρα πολύ μεγάλες ζημιές. Δεν είχαμε απώλεια ανθρώπινης ζωής. Δεν είχαμε τραυματισμούς. Δεν είχαμε... Απλούστατα εκεί που εκτονώνεται ο χήμαρος αυτός ο μεγάλος, στα σπίτια εκείνα έγιναν ορισμένες ζημιές. Οι οποίες σήμερα... βγάζουμε την απόφαση να κηρύξουμε την περιοχή εκείνη πληρημοπαθή. Οι υπηρεσίες του Δήμου θα κάνουν την καταγραφή όσον αφορά τις ζημιές που πέσαν τα σπίτια και εμείς σαν περιφέρεια, αν υπάρχει κάποια επιχείρηση η οποία έχει υποστεί ζημιές, θα γίνει καταγραφή από εμάς για να μπούμε στη διαδικασία των αποζημιώσεων. Το σημαντικότερο που είπατε, κύριε Πουλιλιέ, είναι ότι δεν υπήρχαν απώλειες ανθρώπινων ζώων. Είναι το πιο σημαντικό. Τώρα, πέρα από την περιοχή των Δικέλων, είδαμε και το ρέμα Βανικιώτη στην καρδιά της Αλεξανδρούπολης και εκείνο να έχει τρομερές ποσότητες νερού. Πραγματικά και όταν έκανα μία πρόταση στις υπηρεσίες να αυτό το ρέμα να το σκεπάσουμε, να το εγκυβωτήσουμε για να μην έχει επαφή με τα σπίτια, μου είπαν ότι πρέπει να γίνει καλή μελέτη, γιατί το νερό αν εγκλωβιστεί μέσα πού θα πάει. Ναι. Με καταλαβαίνετε, δηλαδή τώρα είναι ελεύθερο, φουσκώνει, βγαίνει προς τα έξω. Μπάση περιπτώσει θέλει να γίνει και εκείνη μια μελέτη για να μην υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Η αλήθεια είναι τώρα, για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης για τον όγκο του νερού, το ρέμα του Βανικιώτη, αυτό λέγαμε στο διάλειμμα, εκεί στην απόλυξή του, έχει 4-5 μέτρα βάθος και κόντευε να φτάσει ψηλά πάνω. Και φάρδος μεγάλο. Και φάρδος μεγάλο, δηλαδή πρέπει να ήταν τεράστια η ποσότητα του νερού. Φοβερές οι ποσότητες, φοβερές. Να σας πω κάτι, ευτυχώς όμως δεν ήταν σαν όπως ήταν το 2007. Ναι, εντάξει. Το 2007 ήταν πολύ μεγάλες οι ζημιές. Εμένα μου το πρώτο τηλεφώνημα που έπεσε στο τηλέφωνο μου στις 3 η ώρα μόλις άρχισε ήταν στείλει ένα ελικόπτερο να βγάλουν κάποιο πολίτη. Εγώ πραγματικά τρελάθηκα. Και όταν πήγα ο ίδιος, εντάξει, πίσω ότι δεν ήταν ακριβώς αυτά τα πράγματα, γιατί και εμάς μας παίρνουν τηλέφωνο, αλλά πρέπει να δούμε με τα ίδια μας τα μάτια τι γίνεται. Άρα δεν διαπιστώθηκε τέτοια ανάγκη για μεταφορά από τον ελικόπτερο? Όχι, όχι. Ήταν η υπερβολική αγωνία και αγάπη ενός. Εντάξει. Ενός γιου για τους γονείς. Εντάξει. Λογικό από τη μία πλευρά. Κύριε Πουλιλιέ, τώρα πέρυσι μετά την καταστροφική φωτιά έγιναν κάποιες παρεμβάσεις, κάποια κορμοφράγματα. Αυτά φαίνεται να μην άντεξαν το χθεσινό όγκο. Επίσης τέτοια φαινόμενα όπως το χθεσινό νομίζω ότι θα τα βλέπουμε όλο και πιο συχνά. Υπάρχει στο σχέδιο της περιφέρειας ένας επανασχεδιασμός αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων? Κοιτάξτε, η περιφέρεια προβαίνει στην δημιουργία του Μητρώου Ρεμάτων. Και ειδικά σε αυτήν την περιοχή, σε σχέση με τον παραλιακό δρόμο Μάκρης Δικέλων που έχει σχεδιαστεί, που έχουμε τον ΕΛΑΠ τώρα σαν περιφέρεια, έχει μπει και η μελέτη για τα δύο αυτά, τα συγκεκριμένα για το μεγαλύτερο, αυτό που δημιούργησε το πρόβλημα χθες, ρέμα.
για να γίνουν παρεμβάσεις. Βέβαια, το πρώτο πρόβλημα που έχει προκύψει είναι ότι η γέφυρα του ενός δρόμου είναι στενή. Είναι 4 μέτρα. Αυτός ο όγκος δεν μπορεί να περάσει μέσα. Ήδη έχουμε κάνει μια μελέτη για να κάνουμε, για να επεκτείνουμε αυτήν τη γέφυρα στο διπλάσιο. Κατάλαβα. Οπότε δεν θα συγκεντρώνεται εκεί πέρα όλα τα μπάζα, τα δέντρα και να κλείνει το ρέμα η γέφυρα και το νερό να περνάει από πάνω και να δημιουργηθεί ζημιές. Έγιναν ζημιές αρκετές στις εγκαταστάσεις του Δήμου όσον αφορά το νερό, τέλος πάντων. Ήταν μικρό το κακό. Αυτό θέλω να πω, επειδή εγώ έχω ζήσει πάρα πολλές πλημμύρες, εκτός από αυτούς που έφαναν ζημιές και βρήκα ένα γέροντα εκεί πέρα, ο οποίος έκλαιγε πραγματικά, έκανε μια περιουσία, έκανε κάτι εκεί πέρα και την είδε να πλημμυρίζει. Αυτός δεν έπαθε τίποτα, κανένας δεν έπαθε τίποτα, αλλά καταλαβαίνετε, οι συνέπειες μετά από τις στεναχώρια. Κύριε Πουλιλέ, έχει δυνατότητες κάποιας βοήθειας η περιφέρεια στους πληγέντες? Στις επιχειρήσεις είπε ο κύριος Πουλιλιός και στους πολίτες ο Δήμος. Στους πολίτες ο Δήμος, έτσι. Ναι. Κοιτάξτε, όταν πρόκειται για τέτοιες ζημιές και βλέπεις ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί αυτός που έπαθε αυτή τη ζημιά, νομίζω ότι με οποιοδήποτε τρόπο και η περιφέρεια και ο Δήμος μπορεί να βοηθήσει την κατάσταση. Μάλιστα. Κατάλαβα. Ναι. Άρα λοιπόν ήταν ένα φαινόμενο το οποίο είχε μεγάλη ένταση, με μικρή διάρκεια, με μικρές τέλος πάντων ζημιές, ωστόσο. Κοιτάξτε, χτύπησε το καμπανάκι. Ήταν ένα φαινόμενο. Ήταν προηγουμένως μεγαλύτερο φαινόμενο. Τα φαινόμενα αυτά δεν τα βάλουμε το Θεό, θα ακολουθήσουν και στα επόμενα χρόνια. Άρα εμείς θα πρέπει να κάνουμε ένα σχεδιασμό, να βρεθούν οι πόροι, για να αποφύγουμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Έτσι. Δεν μπορεί να γίνει μέσα σε ένα χρόνο, καταλαβαίνετε, χρειάζονται περιπαντολογικές, χρειάζονται μελέτες, χρειάζεται εξεύρεση πόρων και καλό θα είναι οι πολίτες, γιατί τώρα όλο αυτό το ανάθεμα πέφτει πάνω μας, σε εμάς. Εμείς είμαστε 6 μήνες, 7 μήνες. Δεν θα μπορούσαμε όλα αυτά όχι να τα προβλέψουμε, τα προβλέπουμε, αλλά δεν μπορούμε να τα λύσουμε. Και σας λέω ποια είναι τα προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν καθόμαστε, δουλεύουμε να βρούμε τις λύσεις και να δώσουμε αποτελέσματα και σε αυτήν τη θεομηνία που θα προκύψει από εδώ και πέρα, θα γίνεται συνέχεια. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι αν υπήρχε το δάσος, το φαινόμενο θα ήταν κατά πολύ μικρότερο. Τα νερά που θα φτάσαν θα τα άντεχε η λεκάνη απορροής. Οπότε... Ναι, και όπως είπατε για κορμοδέματα. Σε αυτή την περιοχή, στον ορεινό όγκο που καταλήγουν τα νερά εδώ, δεν υπήρχαν δέντρα για να γίνουν κορμοδέματα, δεν έχουν γίνει παρεμβάσεις για να μπορούν να συγκρατήσουν το νερό. Και δεν το συγκρατούν το νερό αυτές οι κατασκευές. Ξεκάθαρα πράγματα. Θέλουν να γίνουν και πρέπει να ανοίξει ο δρόμος, το λέω και σε εσάς για να τα ακούσω κι εγώ, να τα ακούσουμε κι εμείς, γιατί εμείς το τρέχουμε βέβαια, τα ακούμε και το τρέχουμε. Πρέπει να ανοίξει ο κόμπος το δικαίωμα. Χθες δηλαδή αποκλειστήκαμε εξαιτίας του κόμπου των δικαίων. Ενώ κόπηκε δηλαδή ο οικισμός, κόπηκε στα δύο. Δεν μπορούσαν να υπάρχουν μετακινηθεί ο κόσμος. Να ανοίξει και το δικαίωμα, να ανοίξει και το νοσοκομείο τώρα, μια και το πιάσαμε αυτό, κύριε Περιφερειάρχα. Αυτά τα προγράμματα, επειδή το νοσοκομείο δεν φέρει κανένα αντίρρηση για να γίνει. Ναι. Προχωράμε, θέλει ορισμένες απροτρώσεις, τώρα μην τα ξαναλέμε. Ναι. Αλλά το δικαίωμα όμως υπάρχει αντίδραση από την Εγνατία Οδό. Και αυτό προσπαθούμε να λύσουμε. Μάλιστα. Γιατί, τέλος πάντων. Θα πρέπει να καθίσετε σε ένα τραπέζι με τον κύριο Κουτσούκο, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Εγνατίας. Έχουμε καθίσει με τη Θεσσαλονίκη και με τον Περιφέρεια, έχουμε καθίσει, δεν τα βρίσκουμε. Ή να τον πάτε για Τσίπουρο στα Δίκελα την ώρα που βρέχει. Να τον πάμε εκεί που καταλήγει το ποτάμι. Ναι, ακριβώς. Είναι μια λύση και αυτή. Κύριε Πουλιά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. 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 Ευχαριστώ.